σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ Κορινθίας με προσκεκλημένο τον Φώτη Κουρμούση, τον ειδικό γραμματέα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση που, όπως θυμάστε πολύ καλά και εσείς, κύριε Στεφανή, είχαμε κάνει πολλές και πέρσι και σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν Επιμελητήριο Κορινθίας, διότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει και να το αξιοποιήσει. Πλέον ο νόμος είναι γεγονός, έχει κάνει τα πρώτα του βήματα, έχουμε διορθώσει ατέλειες που υπήρχαν, παρακολουθούμε και σημειώνουμε και τις λειτουργίες που έχει τώρα για να τις διορθώσουμε και να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εδώ στην Κόρινθο, στα γραφεία του ΟΑΕΔ, υπάρχει παράρτημα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με υπαλλήλους, όπου δίνει συμβουλές και οδηγίες για κάθε περίπτωση. Οπότε προτρέπουμε τον κόσμο να πάει εκεί, να δει τις δυνατότητες που έχει και να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Θέλω να πω ότι σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι ακόμα δύσκολα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, παρά την πρόοδο που έχει γίνει, νομίζω ότι πρέπει συνολικά η κορινθιακή κοινωνία να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, προκειμένου και να ελαφρυνθεί από τις υποχρεώσεις που έχει και να ρυθμίσει τα χρέη που υπάρχουν, αλλά και να μπορέσει πλέον να επαναλειτουργήσει, να επανενεργοποιηθεί στην καθημερινότητά της. Προερχόμενος και εγώ από το επάγγελμα του δικηγόρου, της μάχημης δικηγορίας, καλώ και τους συναδέλφους να ενημερωθούν και να ενημερώσουν και μέσα από το Δικηγορικό Σύλλογο για τις διατάξεις αυτές, προκειμένου και ο δικός μας κλάδος να υποφεληθεί. Τονίζω, γνωρίζοντας καλά τον νόμο, για τον οποίο θέλω να πω ότι λιδωρηθήκαμε ακόμα και για αυτό το νόμο από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καταψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και ειρωνευόταν τις 120 δόσεις, να τους πω ότι αυτή δεν είναι μία ακόμα ειδική γραμματεία, είναι μία πολύ σημαντική ειδική γραμματεία που κάνει ένα εξαιρετικό και κρίσιμο έργο. Ο κύριος Κουρμούσης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί γνωρίζει το ζήτημα εκ των έσω, με εξαιρετικούς συνεργάτες, και τους καλώ να δουν τη δουλειά αυτή, να αναθεωρήσουν αυτά που είχαν πει και ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτές οι γραμματείες γίνονται γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι από το κράτος δωρεάν προς αυτούς, προκειμένου να τους ελαφρύνουν, να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να τους δώσουν ανάσα στην καθημερινότητά τους από αυτές τις υποχρεώσεις.